Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα τον νόμο που η ψήφισή του οδηγεί στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, σε αποφάσεις για την απομείωση, ελάφρυνση του χρέους και στην ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή, σε βήματα διαρκής βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων της χώρας και βάσιμης εξόδου από την ασφικτική επιτήρηση τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην λογιστική αποτύπωση και αποτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, μέτρα, αντίμετρα, τα οποία λογικά ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, αλλά επεκτείνεται και στο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται στη χώρα και διεθνώς για τη χώρα. Αποτελούν δε παραδοξότητα, αν όχι σκοπιμότητα, ομιλίες της αντιπολίτευσης που από τη μια μεριά επισημαίνουν την ανάγκη χάραξης στρατηγικής και τακτικής εξόδου της χώρας από την κρίση και από την άλλη περιορίζονται μόνο σε σχόλια για τα αρνητικά μέτρα και κυρίως σε χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση χωρίς εναλλακτική αντιπρόταση. Είναι φανερό ότι η στρατηγική κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο, περιορίζεται στο μονοδιάστατο σύνθημα «Φύγετε εσείς να ξανάρθουμε εμείς». Τι να υποθέσει κανείς, σύνδρομο στέρησης εξουσίας ή μήπως αγωνία μερικών εν ώψη εξεταστικών επιτροπών. Συνοδεύεται δε με κομπασμούς των ιδίων περί αποδεδειγμένης γνώσης τους για τη διαχείριση της πολιτικής και των υποθέσεων του κράτους. Αντί για αντιπρόταση, προτάσουν κυρίως απαξιωτικούς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές. Ποιοι? Αυτοί που έφεραν τη χώρα στην παρούσα κατάσταση. Αυτοί που θεωρούν ότι η ιστορία της χώρας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και επομένως για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που στους πολίτες που δεν ξεχνούν το πρόσφατο και το παλαιότερο παρελθόν τους απαντούν «Κριθήκαμε, άρα εξαγνιστήκαμε». Λες και συζητάμε για εξομολόγηση μετανοήσαντα χριστιανού και όχι για πολιτική παράταξη με βαθιές ρίζες στην οικονομική ελίτ της χώρας και στο κράτος που επί χρόνια οικοδομούσαν ως όργανό τους. Αυτοί που διαπλέκονται με μαζικά μέσα ενημέρωσης στα οποία η είδηση αποτελεί η άποψή τους και η κριτική τους φτάνει σε γελοιότητες. Αναφέρω ενδεικτικά πρόσφατα παραδείγματα. Γράφει ένα γνωστό site. Σφυροκόπημα Αχτσιόγλου από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για αυτούς, η υπουργός κυρία Αχτσιόγλου στη συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν απούσα. Αναφέρει στις ειδήσεις γνωστό κανάλι. Ανορθόγραφο το δώρο του Πρωθυπουργού στον Κινέζο ομολογό του, αναφερόμενο στην Οδύσσια του Καζαντζάκη. Να υποθέσουμε ότι αγνοούσαν τη γραφή Καζαντζάκη στο ομότιτλο βιβλίο, ή μήπως επέλεξαν την γκεμπελίστικη τακτική του «πες-πες κάτι θα μείνει» ή μήπως απορροφημένοι από το Survivor δεν γνωρίζουν καν τον Καζαντζάκη. Με την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος 15-18. Ενός επώδυνου προγράμματος που θυμίζω ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2018 από 221 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Υποθέτω από τότε με την προσδοκία αρκετών της αντιπολίτευσης να μην ολοκληρωθεί και να οδηγήσει σε πτώση την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσδοκία η οποία εξανεμίστηκε και χρειάζεται να είναι κανείς σεμνός και ταπεινός για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό αξιοπρεπώς. Η προσδοκία αυτή συνέχισε να εκφράζεται και με τον πλέον εμφατικό και πρωτόγνωρο τρόπο για τα ελληνικά και νεότερα κοινοβουλευτικά δεδομένα της χώρας. Με το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές, αμέσως 3-4 μήνες μετά τις βουλευτικές του Σεπτέμβρη του 2015. Το αίτημα αυτό καθόρισε όλη τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οδηγώντας στελέχη της σε ακραίες πρωτόγνωρες πολιτικές στάσεις. Θυμίζω, στάση ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να εγκαλούν στο Ευρωκοινοβούλιο Ευρωπαίους αξιωματούχους όταν αυτοί εκφράζονταν θετικά για στόχους που επιτεύχθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόσφατη ανάλογη επικριτική στάση βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας έναντι Ευρωπαίου αξιωματούχου για θετικά σχόλια σε συνεδρία Επιτροπής της Βουλής. Κλείνει λοιπόν η δεύτερη αξιολόγηση. Ανοίγει ένας διάδρομος για μετάβαση στην ομαλότητα. Στόχος η απεμπλοκή από το σπιράλ των επαχθών συμφωνιών που πάντα συνδυάζονταν με αυστηρή επιτροπία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη χώρα από το 10 και μετά. Με απόλυτη ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
Θα επισημάνω ότι η ευθύνη αυτή δεν περιορίζεται από το 10 και μετά, αλλά από δεκαετίες πριν, όταν έταζαν παραδείσους με τα αιωκικά προγράμματα στήριξης, αλλά τα διαμήραζαν μεταξύ τους είτε συγκροτώντας νέα τζάκια είτε μεταφέροντάς τα ως καταθέσεις στο εξωτερικό. Όταν στήριζαν την κρατικοδίκητη επιχειρηματικότητα, γιατί κάτι είχαν να λάβουν και αυτοί ως δωράκι. Όταν έβλεπαν ότι σταδιακά αποδομούνταν ο παραγωγικός ιστός της χώρας, αλλά διαφορούσαν. Ποιοι? Οι έμπειροι, οι γνώστες της πολιτικής, οι αξιόπιστοι εταίροι, οι υπεράνω πάσης υποψίας. Όταν οικοδομούσαν ένα κράτος αναποτελεσματικό, αλλά αποτελεσματικό για τους κομματικούς μηχανισμούς. Και όταν το 2015 υπήρξε η πολιτική στροφή, πρώτη αντίδρασή τους, επιθυμία τους, ότι πρόκειται για αριστερή παρένθεση. Όταν είδαν ότι αυτό δεν επαληθεύτηκε, οδηγήθηκαν στο εκλογές για να φύγετε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, φρονώ πως η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με παράθεση δεδομένων και αντιπαράθεση θέσεων. Όχι με ύβρις προσωπικούς χαρακτηρισμούς, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, και χλεβασμούς. Ας περιοριστούμε στην ουσία των διαφορετικών μας πολιτικών. Οι δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που περιήλθε η χώρα μας σε συνδυασμό με αδιέξοδες πολιτικές, προαναφερόμενες απαράδεκτες συμπεριφορές μέρους του πολιτικού προσωπικού και αρκετών ΜΜΕ, εκολάπτουν το αυγό του φιδιού, την ακροδεξιά και το φασισμό. Πρόταση λοιπόν, συγκεκριμένο σχέδιο απεμπλοκής της χώρας από επώδυνες συμφωνίες και την επιτήρηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η κυβέρνηση φέρνει σήμερα μια πρόταση ενταγμένη σε ένα συνολικό σχέδιο εξόδου από το σπιράλ της κρίσης. Η άρνηση χωρίς αντιπρόταση προφανώς δεν αποτελεί πιστική απάντηση. Πολύ δε περισσότερο η επιστροφή στο φαύρο παρελθόν. Σας ευχαριστώ.